Δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Έφυγε. Έφυγε. Και έφυγε. Έφυγε και φύγανε μαζί και οι συνεργάτες του. Και ξαφνικά δημιουργείται ένα θέμα ότι δεν... Και να σας πω και κάτι άλλο. Εσάς γιατί σας στεναχωρεί τόσο αυτό, κυρία Χαλογεροπούλου? Δεν μπορώ το να δημιουργούνται θέματα όταν υπάρχει μία διαδικασία που εγώ που την έζησα ως δημοσιογράφος ήταν ξεκάθαρη. Δεν έχω κανένα ζόρι αν ήταν έτσι ή αν είναι αλλιώς. Δεν μου αρέσει η ίντριγκα και το ροκάνισμα. Αυτό δεν το μπορώ, σαν χαρακτήρας. Κυρία Καλογεροπούλου, ο χαρακτήρας σας δεν είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή και πρέπει να σας πω ότι σας ακούω με πολύ προσοχή, αλλά το να μου πείτε ότι εμένα δεν μ' αρέσει αυτό δεν είναι πολιτικό επιχείρημα. Πολιτικό επιχείρημα, δεν λοιπόν... Σας είπα εγώ αυτό. Αυτό μου είπατε, δεν μ' αρέσει σαν χαρακτήρας. Δεν μ' αρέσει... Λέω την ίντρικα. Να σας πω, δεν έχω έρθει εδώ για να φωνάζουμε. Δεν είμαι ο άνθρωπος που φωνάζω. Είστε μιλώ, πάρα είναι πολύ... Είναι η φωνή μου, τι να κάνω. Δεν ξέρω, να μπορείτε να τη ρυθμίσετε. Άλλο... Θα σας ήμουν ευγνώμων. Να τη χαμηλώσω. Ναι. Λοιπόν, μία διαδικασία για μένα, για να τα πούμε κοφτά και ξάστερα, είναι ότι δεν μπορεί να ψηφίζουμε μυστικά και κάποιοι να πάρουν στο τηλέφωνο. Ακόμα και στις βουλευτικές εκλογές, ο δικαστικός αντιπρόσωπος που μπορεί να ψηφίσει ανταυτού ή ανταυτής, είναι το άτομο το οποίο μπορεί να έχει ένα πρόβλημα υγείας, ηλικίας, οτιδήποτε, είναι παρόν. Δεν μπαίνουμε στα σπίτια να λέμε, έλα Νίκο, τι γίνεται, για πες, τι ψηφίζεις, και να ακούνε άλλοι τρεις. Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο. Έχετε καλέσει εμένα, κυρία Καλογεροπούλου, και ακούτε τη δική μου άποψη. Ωραία. Το δεύτερο λοιπόν είναι ότι όντως και εγώ όταν διάβασα τον κύριο Κοντιάδη είπα πολύ κακός, σηκωθήκαμε και φύγαμε. Δεν έπρεπε. Εγώ είμαι με τον Κασελάκη. Το λέω ξεκάθαρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εάν ο Κασελάκης θεωρεί αυτή τη στιγμή ότι θα διεκδικήσει την εκλογή του, εγώ θα είμαι στο πλευρό του.